Προϋπολογισμός του 2014 είναι κοινωνικά αδικός, είναι ταξικός σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, καταστροφικός για την οικονομία και την κοινωνία, δολοφονικό όπλο πραγματικά μαζικής εξόντωσης και καταστροφής του λαού μας. Επίσης, είναι ο πιο ψεύτικος, είναι ο πιο εικονικός των τελευταίων δεκαετιών. Καταρτίστηκε με την ανοχή και τη συμφωνία της Τρόικας για να μπορέσει να πάρει κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, να πάει με τα λιγότερα προβλήματα στις ευρωεκλογές και μετά να γίνει η συμφωνημένη τροποποίησή του για να συμπεριλάβει τα νέα βάρβαρα μέτρα. Στον προϋπολογισμό του 2014 προβλέπεται ανεργία 24,5%. Όμως, πρόσφατα ο ΟΣΑ εκτίμησε ότι η ανεργία θα είναι 28,4%. Επίσης πρόσφατα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ προέβλεψε ότι η ανεργία θα είναι στο 31,5%. Και το Αμερικάνικο Οικονομικό Ινστιτούτο Λεβί ανέφερε ότι για το 2016, αν συνεχιστούν για 3 ακόμα χρόνια οι μνημονιακές πολιτικές, θα φτάσει στο 35%. Το 2013 η ανεργία κινούνταν μεταξύ, στη χώρα μας, μεταξύ 27-28%. Διατηρώντας δυστυχώς τη χώρα μας στην εξευτελιστική πρωτιά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, αυτός ο στόχος για μείωση της ανεργίας, ο στόχος του προϋπολογισμού, είναι παντελώς εικονικός, είναι παντελώς ανέφικτος. Το δημόσιο χρέος της χώρας θα διαμορφωθεί το 2014 στο 178% του ΑΕΠ, εναντί 129% του ΑΕΠ που ήταν το 2010, όταν η τότε μνημονιακή κυβέρνηση επικαλέστηκε το υψηλό δημόσιο χρέος για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, για να βάλει τη χώρα και το λαό μας στα καταστροφικά μνημόνια. Δηλαδή, παράτησε ματαιρίες θυσίες του ελληνικού λαού από το 2010 μέχρι σήμερα, ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. 30 δις το πρώτο μνημόνιο, 10-11 δις το δεύτερο μνημόνιο. Παρά το κούρεμα των κρατικών ομολόγων, με το οποίο οι μνημονιακές κυβερνήσεις καταλύστευσαν τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και χιλιάδες μικροομολογιούχους, το δημόσιο χρέος της χώρας, αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Και μάλιστα αυξάνεται σε δυσθεώρητα ύψη. Επομένως, το δημόσιο χρέος παραμένει βόμβα μεγατόνων στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του, που έχει και προγραμματικό στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται συνεχώς επιτακτικότερη για την ίδια την επιβίωση του λαού, για την ίδια την επιβίωση της χώρας μας. Και αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το επισημαίνει ακόμα και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής σε πρόσφατη έκθεσή του προς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες βουλευτές. Η αύξηση του δημοσίου χρέους αποδεικνύει ότι τα βάρβαρα μνημονιακά μέτρα δεν προωθούνται και δεν προωθήθηκαν για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, όπως επικαλούνταν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, αλλά για καθαρά ιδιωτελείς ταξικούς λόγους. Για να αφαιρέσουν εισοδήματα και δικαιώματα εργαζομένων, ανέργων, νέων συνταξιούχων, προς όφελος των τοκογλύφων πιστωτών της χώρας, προς όφελος των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων, των μεγαλοεφοπλιστών και μεγαλοβιομηχάνων. Ήδη, για να μην λέτε ότι λέμε γενικά πράγματα, ήδη ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στη χώρα μας είχαν αύξηση κερδών τους κατά 150% το πρώτο εννιάμηνο του 2013. Και επίσης, τα μέτρα πάρθηκαν και παίρνονται για να διασφαλιστούν στις πολυεθνικές, που υποτίθεται ότι θα επενδύσουν εντός εισαγωγικών στη χώρα μας, εργαζόμενους με μισθούς Κίνας και με εργασιακές σχέσεις Ουγκάντας. Οι λεγόμενες πρωτογενείς δαπάνες, συντάξεις, μισθοί, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, εμφανίζονται πετσοκομμένες κυριολεκτικά, 6,4% στα 41,9 δισεκατομμύρια το 2004 από 44,8 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2013. Οι δημόσιες δαπάνες για τα κοινωνικά επιδόματα, τα προνοιακά, τους ΑΜΕΑ, παροχές υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης, χρηματοδότηση νοσοκομείων και ΟΤΑ θα περικοπούν ακόμα περισσότερο, κατά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον κοινωνικό προϋπολογισμό του 2014, το βασικό χαρακτηριστικό του είναι το πετσόκομα της κρατικής επιχορήγησης στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση κατά 1,723 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται να είναι μειωμένα κατά 2
2,385 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ειδικά του ΕΟΠΗ τα έσοδα προβλέπεται ότι θα είναι το 2014 μειωμένα κατά 2,188 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, στον κοινωνικό προϋπολογισμό του 2014, το σύνολο των εσόδων του εμφανίζεται μειωμένο κατά 5,449 δισεκατομμύρια ευρώ και οι δαπάνες του επίσης πετσοκομμένες κατά 2,688 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για υπέρογκα ποσά στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων. Ποσά τα οποία θα λείψουν από την κοινωνία και θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή. Ταυτόχρονα, εκτός από την προβλεπόμενη, στον προϋπολογισμό μείωση εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης που ανέφερα, θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις τους που δεν φαίνονται μέσα στον προϋπολογισμό. Εάν εφαρμοστεί η μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης για το 2014 για μείωση της εργοδοτικής ασφαλιστικής εισφοράς κατά 3,9%, 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα χάσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, 1 δισεκατομμύριο ευρώ αντίστοιχα θα πάει στις τσέπες των μεγάλων επιχειρήσεων και των τραπεζών. Επίσης, αν εφαρμοστεί η άλλη μνημονιακή, ένα λεπτό θέλω μόνο κύριε Πρόεδρε, η άλλη μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης για κατάργηση του φόρου υπέρ τρίτων, όσων κοινωνικών πόρων απέμειναν, αγγελιώσιμο κλπ, τότε το ασφαλιστικό σύστημα θα χάσει άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά δηλαδή, μόνο από αυτούς τους λόγους που ανέφερα, αυτό που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός και αυτά που δεν προβλέπει, πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν πάρουμε υπόψη ότι λόγω μνημονιακών πολιτικών λιτότητας θα μειωθούν μισθοί, θα αυξηθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, θα αυξηθεί η ανεργία, θα έχουμε και άλλη απώλεια εξ αυτού του λόγου. Και τότε θα έρθει η κυβέρνηση μέσα στο 2014, παρότι δεν το προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός, να πει πόρους δεν έχουμε. Ήδη το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ χθες μίλησε για κατάρρευση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης. Πόρους δεν έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Πάρτε τώρα νέα μείωση των συντάξεων. Επίσης, υπάρχουν ήδη ψηφισμένες μειώσεις των επικουρικών συντάξεων από 1η-1η του 2014 που θα εφαρμοστούν και των εφάπαξ παροχών από 30-70% από 1η-1η του 2014. Για να μην μας λέτε ότι δεν προβλέπονται μειώσεις συντάξεων σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Και από 1η-1η του 2015 γέα απειρή μειχθήτο. 360 ευρώ μόνο εγγυημένη χρηματοδότηση, εγγυημένη βασική σύνταξη για τους πολίτες από το κράτος, από εκεί και πέρα ανταποδοτική μαζί με την επικουρική που θα καταργηθεί, δηλαδή τίποτα, ψίχουλα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε πως ό,τι καταστροφικό και ανθρωποκτόνο και να ψηφίσετε σήμερα ως κρατικό προϋπολογισμό δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να το εφαρμόσει. Θα είναι ο τελευταίος σας κρατικός προϋπολογισμός που εγκρίνεται. Ο λαός με τους αγώνες και την ψήφο του θα ανατρέψει και την κυβέρνηση, θα ανατρέψει την Τρόικα, θα ανατρέψει τα μνημόνια και καταστροφικούς κρατικούς προϋπολογισμούς όπως αυτός και θα ανοίξει το δρόμο για μια κυβέρνηση της αριστεράς η οποία με ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα βοηθήσει να υπάρξουν νέοι ελπιδοφόροι δρόμοι για το λαό και την πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ.